ανοίξουμε και θα μιλήσουμε τώρα με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σαϊκούρα. Κύριε Υπουργέ, σήμερα ανακοινώθηκαν λοιπόν οι προτάσεις της Κομισιόν για τη χώρα μας, 22,5 δις σε επιχορηγήσεις, περίπου 10 δις σε δάνεια. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό και πώς μπορούν αυτά τα χρήματα να μπουν στην αγορά? Πράγματι, σήμερα είχαμε την διατύπωση μιας φιλόδοξης πρότασης που καλύπτει τις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης, όπως διατυπώθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, για την γενναία χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών οικονομιών και της ελληνικής οικονομίας. Mm-hmm. Αυτή η πρόταση εδράζεται πάνω σε 4 άξονες. Είναι γενναία σε ό,τι αφορά το μέγεθός της, 500 δισεκατομμύρια ευρώ επιχορηγήσεις και 250 εκατομμύρια πρόσθετα δάνεια. Είναι ευέλικτο στο πού θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι. Στηρίζεται κυρίως, όπως είπαμε, σε επιχορηγήσεις και όχι σε δάνεια. Και ο τέταρτο βασικό, χρηματοδοτείται από έναν κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό. Το πού θα πάνε τα χρήματα? Ευχόμαστε καταρχήν γρήγορα να υπάρξουν αποφάσεις. Αυτή είναι πρόταση. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα συζητηθεί αυτή η πρόταση από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και από τις κυβερνήσεις και ευελπιστούμε πριν το κλείσιμο του καλοκαιριού σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά όργανα να υπάρξουν αποφάσεις. Ώστε γρήγορα, το ταχύτερο δυνατό, να υπάρχουν εκταμιεύσεις συγκεκριμένων ποσών. Προς ποια κατεύθυνση τώρα? Ναι. Υπάρχουν προβλέψεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης ως απόρρια της υγειονομικής κρίσεως, παράδειγμα υγεία, παράδειγμα στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση, παράδειγμα στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της εργασίας για αυτούς που πλήττονται από την κρίση, αλλά υπάρχει μια μεγάλη ενότητα στις προτάσεις που αφορούν την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού και υπάρχει και μια δεύτερη μεγάλη ενότητα, ακόμα τα ποσά δεν έχουν κατασταλάξει, που αφορά τις προτεραιότητες της Ευρώπης για το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, όπως είναι η έρευνα και η καινοτομία, όπως είναι οι νέες τεχνολογίες. Άρα, είναι μια καλή πρόταση, είναι μια φιλόδοξη πρόταση, είναι μια πρόταση που καλύπτει τις σταθερές πάγιες ελληνικές θέσεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος, ώστε γρήγορα να βγούμε με τις ελάχιστες δυνατές κοινωνικές και οικονομικές απώλειες από αυτή την κρίση. Άρα, κύριε Υπουργέ, για να το δούμε πρακτικά αυτό. Να συμπληρώσει. Και έχετε να συμπληρώσει. Ναι. Να σα το πω λίγο πρακτικά. Και έχετε να συμπληρώσει αποφάσεις που ήδη ελήφθησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι. Και θα αρχίσουν να υλοποιούνται από Δευτέρα, 1η Ιουνίου. Όπως είναι για παράδειγμα το πρόγραμμα SURE για την στήριξη της απασχόλησης, όπως είναι η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις μικρομεσαίες κυρίως επενδύσεις, όπως είναι και οι πιστοληπτικές γραμμές από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Για να το πούμε πρακτικά λοιπόν, λεφτά υπάρχουν στο τραπέζι. Το ερώτημα είναι πρώτον πότε θα είναι διαθέσιμα, δηλαδή με λίγα λόγια πόσο καιρό θα χρειαστεί η Ευρώπη για να κάνει αυτές τις προτάσεις, αποφάσεις και στη συνέχεια εκταμιεύσεις. Έτσι και από εκεί και πέρα είναι θέμα της κυβέρνησης να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτά τα κονδύλια. Μίλησατε για το σύστημα υγείας. Θα υπάρχουν λοιπόν χρήματα για να έχουμε ένα καλύτερο και πιο αποτελεσματικό και πιο ισχυρό σύστημα υγείας, εάν μάλιστα υπάρξει ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας. Από εκεί και πέρα στήριξη εργαζομένων, είπατε, και επιχειρήσεων. Εκεί τι έχουμε? Θα έχουμε επιδόματα, θα έχουμε μειώσεις φόρων, πώς το βλέπετε αυτό? Ωραία, ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, στήριξη της υγείας υπήρχε. Υπήρχε από την ελληνική κυβέρνηση, υπήρχε από τον προϋπολογισμό. 275 εκατομμύρια εκτός του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα για να στηριχθεί το σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Προφανώς, οι επιπλέον πόροι θα είναι πρόσθετοι, χρήσιμοι για να κάνουμε ένα καλύτερο σύστημα υγείας. Mm-hmm. Δεύτερη παρατήρηση. Εύλογος ο προβληματισμός σας. Τα χρήματα πότε θα έρθουν στην Ελλάδα? Βέβαια. Σας είπα πριν ότι από 1η Ιουνίου θα αρχίσουν να υλοποιούνται οι αποφάσεις που ελήφθησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αφορούν τα πρώτα 540 δισεκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω τους τίτλους: SURE, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης. Ναι. Εκταμίευση χρηματικού ποσού μέχρι σήμερα που μιλάμε και τον Ιούνιο δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξει. Να ξέρετε ότι όλες τις πολιτικές που υλοποιεί η ελληνική κυβέρνηση τις υλοποιεί με τους δικούς της πόρους. Προσδοκούμε από τα μέσα Ιουλίου να έρχονται οι πόροι από αυτές τις πρωτοβουλίες. Και πάμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Στο Ταμείο Ανάκαμψης προσδοκούμε να υπάρξουν αποφάσεις μέσα στο καλοκαίρι, ώστε η εκταμείευση των πόρων στην καλύτερη περίπτωση να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Διάβασα κάποιες πρώτες δηλώσεις Ευρωπαίων ηγετών που μιλούν για εκταμείευση πόρων από 1η-1η του 2021. Θα ήταν ευχής έργο κάποιες από αυτές τις χρηματοδοτήσεις να έρθουν προς το βάρος. Τρίτη ενότητα που με ρωτήσατε. Απασχόληση και επιχειρηματικότητα. Στην επιχειρηματικότητα προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη ρευστότητα αυτών. Σας θυμίζω ότι με τα χθεσινά τελευταία στοιχεία το ελληνικό κράτος για πρώτη φορά μοίρασε σε 52.000 επιχειρήσεις επιστρεπτέα προκαταβολή άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ.
και θα ακολουθήσει ένα δεύτερο κύμα τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, με πολύ περισσότερες επιχειρήσεις, με πολύ μεγαλύτερο ποσό που θα υπερβαίνει το 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, υπάρχουν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία γίνονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το ΕΣΠΑ και από άλλους πόρους που έχουμε εξασφαλίσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να στηριχθεί επίσης η ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας. Ναι. Για παράδειγμα, περίπου 700 εκατομμύρια έχουν ήδη εγκριθεί από το Τραπεζικό Σύστημα στο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιτοκίου για Κεφάλαιο Κίνησης. Έχουμε όμως και την απασχόληση. Στην απασχόληση υλοποιείται ήδη από την πρώτη στιγμή της κρίσεως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων. Αυτό συνεχίζει να υφίσταται, συνεχίζει να υλοποιείται και τον Ιούνιο, αλλά προστίθεται σε αυτό και ο μηχανισμός ο οποίος έχει να κάνει με την συνεργασία. Έτσι ώστε να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, να στηρίξουμε την επιχείρηση, στα πλαίσια όμως των δημοσιονομικών περιορισμών που έχει έτσι, η χώρα. Γιατί όπως είπατε στην ουσία ως τώρα κύριε Υπουργέ, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με δικούς μας πόρους. Η Ευρώπη δίνει λεφτά σε επίπεδο προθέσεων, προχωράνε οι διαδικασίες, αλλά είναι εξαιρετικά αργές αυτές οι διαδικασίες. Η κρίση είναι τώρα μπροστά μας και λέτε ότι ίσως οι εκταμιεύσεις έρθουν και στις αρχές του καινούριου χρόνου, έτσι. Για το δεύτερο κομμάτι που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Για το πρώτο προσδοκούμε να έρθουν μέσα στον Ιούλιο. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα που να έχουμε καταθέσει στην Ευρώπη και το οποίο να μην έχει εγκριθεί. Mm. Έχουν εγκριθεί όλα τάχιστα, επιβεβαίωνο δηλαδή απολύτως αυτό που λέτε. Αλλά στο κομμάτι και στον τομέα της εκταμείευσης πόρων ακόμα δεν έχει έρθει στα ελληνικά ταμεία ούτε ένα ευρώ. Μια τελευταία ερώτηση για να κλείσω. Στο ερώτημα απλώς για να είμαι. Αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό. Στο ερώτημα συνεπώς που μου θέσατε προηγουμένως για την εργασία, μεταξύ επιδόματος ανεργίας και ενίσχυσης της εργασίας, εμείς επιλέξαμε την ενίσχυση της εργασίας που είναι η μόνη ρεαλιστική πρόταση. Για να κλείσουμε μια σύντομη απάντηση, παρακαλώ. Έχετε κάνει μια συγκεκριμένη εκτίμηση για την ύφεση στη χώρα και έχετε πει και πώς θα αλλάξουν αυτοί οι αριθμοί με τα μέτρα τα οποία παίρνετε. Έχετε προϋπολογίσει και τα χρήματα τα οποία συζητάμε τώρα, ή αυτό το πακέτο από το Ταμείο Ανάκαμψης ίσως έχει και καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ύφεση, αν αυτά τα χρήματα έρθουν γρήγορα? Εάν αυτά τα χρήματα ήταν διαθέσιμα φέτος, προφανώς δεν έχουν προϋπολογιστεί. Ναι. Γιατί ο όγκος αυτός είναι πολύ μεγάλος. Μάλιστα. Πετύχαμε συνεπώς και σαν χώρα, αλλά και άλλες χώρες, μέσα από επιχορηγήσεις, ουσιαστικά η ελληνική οικονομία δυνητικά να μπορεί να χρηματοδοτηθεί με πολύ μεγάλα ποσά. Για να δούμε. Αλλά δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι θα υπάρξει εκταμείευση πόρων φέτος. Οι εκτιμήσεις για την ύφεση, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αλλάζουν σε εβδομαδιαία βάση, όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε χθες την κυρία Λαγκάρντ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να αναθεωρεί για ακόμα μία φορά σε διάστημα 15 ημερών τις δικές της εκτιμήσεις για την ύφεση. Το ίδιο κάνουν και όλες οι χώρες. Αυτό δεν έχει να κάνει. Είναι μια δυναμική διαδικασία όλο αυτό, κύριε Υπουργέ, και βεβαίως πολύ δύσκολα. Αυτό δεν έχει να κάνει συνεπώς με την επάρκεια των μέτρων. Έχει να κάνει με την εκτίμηση για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην πραγματική οικονομία. Είμαι όμως ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι με την έκταση και την ένταση των μέτρων που έχουμε πάρει. Μάλιστα. Αλλά ταυτόχρονα και με τον χρονισμό των μέτρων, βλέπετε ότι έχουμε διαφορετικές φάσεις για να βοηθήσουμε την πραγματική οικονομία, θα τα καταφέρουμε και θα βγούμε με τις ελάχιστες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Μακάρι να πάνε έτσι τα πράγματα, θα είναι καλό για όλους μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.